Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, κύριε Γερικέ, αγαπητή κυρία Κοταρίδη, αγαπητή Αγγελική, φίλες και φίλοι, πριν απ' όλα να σας ευχηθώ καλή χρονιά με την ευχή του 2024 να γίνει ένα ορόσημο μεγαλύτερης εθνικής προόδου, αλλά και πολιτισμού, καθώς σήμερα, ουσιαστικά από αύριο, θα ανοίξει για πρώτη φορά τις πίνες του στο κοινό. Αποδίδουμε, μετά από πολλά χρόνια κοπιώδους εργασίας, το ανάπτυρο καθίδρυμα. Θα έρθω στη συνέχεια στην μεγάλη σημασία αυτού του κτηρίου, του Φιλίππου του Δευτέρου. Είναι ο τόπος στον οποίο στέφθηκε βασιλιάς, στην κυριολεξία, όπως μου θύμισε η κυρία Κοταρίδη, λίγα λεπτά μετά την δολοφονία του πατέρα του, του Φιλίππου, ο Μέγας Αλέξανδρος, για να ξεκινήσει αυτήν την λαμπρή εκστρατεία του, μετατρέποντας τον τότε γνωστό κόσμο στην ελληνιστική οικουμένη, στην πρώτη ουσιαστικά έκφραση της παγκοσμιοποίησης εκείνης της εποχής. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα κατά συνέπεια είναι ένα γεγονός, εκτιμώ, παγκόσμια σημασία και πολύ μεγάλη διεθνή εμβέλεια. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ξαναβρέθηκα σε αυτό το χώρο, σε αυτό το βήμα, εγκαινιάζοντας το νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των ΕΓΟΝ, το οποίο έχει ήδη τους πρώτους 11 μήνες της λειτουργίας του δείξει πολύ μεγάλη δυναμική. Και είναι το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο ξεδιπλώνεται ένας μεγάλος, μοναδικός θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα, αρχαιολογικός χώρος με τον τάφο του Φιλίππου, το αποτέλεσμα αυτής της μοναδικής ανασκαφικής δραστηριότητας του Μανώλη του Ανδρώνικου, την Νεκρόπολη, όλη την ταφική συστάδα, το αρχαίο θέατρο, λίγο παρακάτω από το ανάκτορο, και σε όλα αυτά τώρα προστίθεται και το αναστηλωμένο ανάκτορο, ώστε όλα αυτά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να μπορούν να συνδιαλέγονται δυναμικά με τον επισκέπτη. Όπως τυχαία δεν είναι και η επιλογή μου να είμαι πάλι εδώ, στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη του νέου χρόνου, τιμώντας ένα μνημείο του Βασιλείου των Μακεδόνων, το οποίο με αφετηρία της Αιγαίας άφησε το αποτύπωμά του από τον Δούναβη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Φίλιππος ο Δεύτερος υπήρξε ουσιαστικά ο πρώτος Ευρωπαίος βασιλιάς, επεκτείνοντας προς τα βόρεια τη δυναμική του νέου του βασιλείου, για να έρθει ο γιος του στη συνέχεια και να φτάσει το ελληνιστικό αποτύπωμα μέχρι την Ινδία και την Αίγυπτο. Είναι ένα αποτύπωμα ζωντανό στο πέρασμα των αιώνων, χάρη στην διαρκή και αρμονική και διαρκή όσμωση του ελληνικού πολιτισμού με τους μεγάλους πολιτισμούς με τους οποίους συναντήθηκε. Και αν αυτή η πορεία είναι πολύ γνωστή, είναι χιλιοεπομένη, ο χώρος από τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πορεία παραμένει, θα έλεγα, ακόμα σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Είναι παρόν στα βιβλία της ιστορίας, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό απόν από τη βιωμένη εμπειρία. Στίχημά μας, λοιπόν, είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε τις Αιγαίες ένα σημείο συνάντησης με το μεγαλείο των αρχαίων μας καταβολών. Μια σφραγίδα της διαχρονικής τους ελληνικότητας, αλλά και ένα μέρος της σύγχρονης ζωής μας. Γιατί παρά την φθορά του χρόνου και, όπως ακούσαμε, την ισοπεδωτική παρέμβαση των Ρωμαίων, οι οποίοι επιχείρησαν να σβήσουν από την μνήμη όλες τις ενδείξεις μεγαλείου του μακεδονικού πολιτισμού, αυτό το πνεύμα των εγών τελικά δεν έσβησε, ώστε σήμερα να μπορεί να αναδεικνύεται ξανά σε τρισδιάστατη μορφή από τη Λήθη, από τη σκόνη των αιώνων, με όλη τη λάμψη της κλασικής του έγκλης. Αυτή η αποκατάσταση, λοιπόν, του καθιδρύματος δεν είναι απλώς
μία τεχνική πράξη αρχαιολογικής αναστήλωσης. Υποκλίνομαι με θαυμασμό, κυρία Κοταρίδου, και απευθύνομαι σε εσάς και σε όλους τους συνεργάτες σας στην πολυπλοκότητα του έργου το οποίο υλοποιήσατε. Και σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να έρχεσαι σε αυτόν τον χώρο, να βλέπεις πέτρες απλωμένες και να πρέπει να ανασυνθέσεις μέσα από αυτό το ακατανόητο σε πολλούς από εμάς σύνολο, ένα μοναδικό ως προς την σύλληψή του αρχιτεκτόνημα. Αυτό πετύχατε και νομίζω ότι σας είμαστε ευγνώμονες και σας αξίζει και προσωπικά και στους συνεργάτες σας ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Ο πυρήνας της πολιτικής μας για τον πολιτισμό είναι απλώς η προαιώνια παράδοση, η ιστορία μας, να μετατρέπεται και σε ένα στοιχείο προβληματισμού για το παρόν. Τα μνημεία δεν στέκουν απλά ακίνητοι μάρτυρες του χρόνου, αλλά μπορούν να γίνουν ενεργά συστατικά της καθημερινότητάς μας. Και γι' αυτό, και όπως υπόθηκε, αυτό το θαυμαστό αρχαιολογικό πάρκο μπορεί, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, πρέπει να γίνει ένας καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης για τη Βεργίνα, για την Ημαθία, για ολόκληρη την Μακεδονία. Μία εμπειρία για δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι μαζί με την ιστορία θα μπορούν να μοιράζονται και το ιδιαίτερο χρώμα της περιοχής, από την πανέμορφη φύση και την ξεχωριστή γαστρονομία μέχρι τα πεζοπορικά μονοπάτια και τα χιονοδρομικά κέντρα. Και πράγματι δεν είναι πολλές οι περιοχές, όπως η Ημαθία, όπου πραγματικά συνυπάρχει, μπορεί να υπάρξει τόσος πολιτισμός σε μια τόσο συγκεντρωμένη γεωγραφική ενότητα. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά το ένδοξο παρελθόν εντάσσεται στο δημιουργικό σήμερα, με νέες θέσεις εργασίας, με κινητοποίηση της τοπικής οικονομίας, με όλο και περισσότερες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Έχετε ήδη αναλάβει πολλές ως εφορία Ημαθίας. Και την ώρα που η αρχαιολογική σκαπάνη προφανώς θα συνεχίζει να δουλεύει, διότι το έργο αυτό ουσιαστικά δεν σταματά ποτά, η επιστημονική έρευνα θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Με άλλα λόγια, την ώρα που η Μακεδονία και ο δικός της Παρθενώνας θα γίνονται κέντρο της διεθνούς προσοχής. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάστηκα βαθιά από αυτό το οποίο είδα πριν από λίγο, διότι αυτό το ανάκτορο είναι πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό έργο, ένα κομψοτέχνημα, διόροφο, με πολλά μοσαϊκά, με τοιχογραφίες που αντανακλούν την έγκλη και την ισχύ του Φιλίππου. Και ουσιαστικά αυτός ο χώρος σε αντιδιαστολή, και νομίζω ότι το εξηγήσατε πολύ καλά, κύριε Κοταρίδου, σε αντιδιαστολή με τους ναούς της αρχαιότητας, με τον Παρθενώνα, ας πούμε, το σημαντικότερο επίτευγμα της αθηναϊκής δημοκρατίας στην έγκλη της, ήταν ένα λειτουργικό κτίριο, ένα ανοιχτό κτίριο, ένα κέντρο διοικητικής, θρησκευτικής, δικαστικής, στρατιωτικής εξουσίας, και νομίζω ένα κτίριο το οποίο ίσως συμβολίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτήν την συναρπαστική, για μας που έχουμε και ένα ενδιαφέρον για την ιστορία, μετάβαση από τις πόλεις-κράτη της κλασικής Ελλάδος σε ένα πρόπλασμα μιας ενιαίας και εξωστρεφούς κεντρικής εξουσίας που κάλυπτε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική ενότητα. Είναι έτσι ένα τοπόσημο που γεφυρώνει την συνένωση των ελληνικών πόλεων με την διαδρομή προς την ελληνιστική και την ρωμαϊκή περίοδο. Ουσιαστικά, με τον τρόπο της αποτελεί έναν από τους πρώτους, ίσως τον πρώτο σταθμό πολιτιακής εξέλιξης στον ευρωπαϊκό χώρο. Και με μέγεθος μάλιστα πολύ πέρα από την κλίμακα των κλασικών χρόνων, αλλά και με τη συναρμογή της παλιάς αγοράς σε χώρο συνύπαρξης των πολιτών με τα ίδια τα στελέχη
της εξουσίας. Ναι, είναι όντως το πρώτο περιστήλιο στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, αυτό το οποίο από αύριο θα έχουν επισκέπτες την ευκαιρία να θαυμάσουν. Είναι μια πολιτική αγορά, μια εμπορική αγορά, μια πολιτική αγορά όπως θα την ήθελε ο Αριστοτέλης, σε διαχωρισμό δηλαδή με την προγενέστερη μορφή της αγοράς, όπου βασικά διεξαγόντουσαν εμπορικές δραστηριότητες. Και ακριβώς σε αυτόν τον χώρο της συνάθρησης ανακηρύχθηκε βασιλιάς και στρατιλάτης ο Αλέξανδρος. Είναι μια καινοτομία που παραπέμπει σε αυτήν την έννοια της πεφωτισμένης ηγεμονίας, η οποία στάθηκε ουσιαστικά και ιδεολογική πολιτική βάση όλου του ελληνιστικού κόσμου που ακολούθησε. Και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, εξάλλου με τον τρόπο τους, υπήρξαν δεινοί μεταρρυθμιστές. Ο πρώτος εξελίσσοντας ουσιαστικά μια αρχαϊκή κοινωνία, σε μια κοινωνία με πιο αστικά χαρακτηριστικά, με κοινούς, με ενιαίους θεσμούς. Και ο δεύτερος ουσιαστικά ιδρύοντας πόλεις, ενσωματώνοντας μεγάλους και διαφορετικούς πληθυσμούς σε μια πρωτοφανούς έκτασης αυτοκρατορία. Βλέπετε λοιπόν πως ένα μνημείο ουσιαστικά μπορεί να διαπερνά την αρχαιολογία και την ιστορία, να οδηγεί στην πολιτική επιστήμη, στην κοινωνική ανθρωπολογία, να έχει την δύναμη ουσιαστικά να διαπερνά εποχές, οξύνοντας την αναζήτηση για διαχρονικά αιτήματα, τα οποία απασχολούν και εμάς τις ημέρες μας, από την οργάνωση του κράτους μέχρι την κατανομή των δημόσιων πόρων και τη συνύπαρξη διαφορετικών λαών και πολιτισμών. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να εκτιμήσουμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας, τα αποτελέσματα ενός πολύ μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε, όπως αναφέρθηκε και στις παρουσιάσεις, από τις ανασκαφές ενός νέου Γάλλου αρχαιολόγου, του Λεόν Εζέ, και μετά του Κωνσταντίνου Ρωμαίου, για να κορυφωθεί με τις ανακαλύψεις του σπουδαίου Μανώλη Ανδρώνικου. Ένα ταξίδι το οποίο διαρκεί ως σήμερα και θα συνεχιστεί με βεβαιότητα, πλουτίζοντας όχι απλά τη γνώση μας, αλλά και τη σκέψη μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, διότι η σπουδαιότητα τέτοιων μνημείων υπερβαίνει τα τοπικά όρια, γίνεται κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και εμείς ως θεματοφύλακες αυτής της πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς, μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς, οφείλουμε να την προστατεύουμε, να την αναδεικνύουμε, να την προβάλλουμε και ταυτόχρονα να διευρύνουμε και τους ορίζοντες τους οποίους ανοίγει η κάθε νέα ψηφίδα η οποία ανακαλύπτεται. Και έτσι πιστεύω ότι καλούμαστε να δούμε και τον πολιτισμό στο παρόν, όπως τον περιέγραψα και στην αρχή, ως ένα προσκλητήριο γνώσης, αλλά και συμμετοχής που ενισχύει το ανήκειν, αλλά βέβαια και ως μοχλό ανάπτυξης κάθε γωνιάς της πατρίδας μας και τελικά ως ένα παράγοντα εθνικής ακτινοβολίας που θα μετατρέπεται σε κοινωνική ευημερία. Αυτό είναι και το όραμα το οποίο υπηρετεί το σχέδιό μας, που όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας, είναι το μεγαλύτερο σχέδιο επένδυσης στον πολιτισμό, ξεπερνάει τα 1 δισεκατομμύρια ευρώ, εν πωλής χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους. Ανοίγω μια παρένθεση, γιατί τόσο μεγάλη σημασία βλέπετε έχει όχι μόνο η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και η δυνατότητά μας να διεκδικούμε ευρωπαϊκούς πόρους, στους οποίους κινητοποιούμε στη συνέχεια για να ενισχύουμε τη συλλογική ευημερία. Είναι λοιπόν μια πολυδιάστατη επένδυση. Επεκτείνεται σε χιλιάδες δράσεις, αρκεί να δει κανείς το τι γίνεται εδώ πέρα μόνο στην Ημαθία, σε όλα τα πεδία του πολιτισμού. Στη σύμπλευση, θα επαναλάβω, με την οικονομία και τον τουρισμό, και εδώ πέρα καλούμαστε όλοι μαζί, κράτος, περιφέρεια και Δήμοι, να βάλουμε ένα εθνικό στοίχημα, να αυξήσουμε, να πολλαπλασιάσουμε, θα έλεγα, την επισκεψιμότητα αυτού του μοναδικού χώρου. Και όσο περισσότεροι επισκέπτες στην περιοχή, τόσο περισσότερο θα τονώνεται η τοπική οικονομία, αλλά και τόσο πιο δυναμικά αυτή η μοναδική κοιτίδα πολιτισμού θα στέλνει την ακτινοβολία της σε κάθε γωνιά του κόσμου. Σε μια χώρα με βαρύ παρελθόν, αλλά και με δημιουργικό παρόν και μέλλον. Με άλλα λόγια, σε μια χώρα αυτογνωσίας, αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης. Συγχαρητήρια λοιπόν για ακόμα μια φορά στους
προτεργάτες. Καλά εγγένεια αύριο, καλό ποδαρικό ημέρα της μεγάλης εορτής των Θεοφανίων σε αυτόν τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο και καλή χρονιά σε όλους και σε όλες.